Κύριε Φάμερ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βαδόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες του Flash. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, το ξέρετε κι εσείς. Αλλά θα πιάσω κάτι το οποίο βλέπω τελευταία στα social media. Σας βλέπω δραστήριο που είστε και αναφέρεστε συχνά πυκνά σε επενδύσεις οι οποίες αυτές τις μέρες ανακοινώνονται ή έχουν κάποια εξέλιξη. Και ζητάτε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να αποδοθούν τα εύσημα, να αναγνωριστεί το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι η σημερινή κυβέρνηση σας καπελώνει? Κοιτάξτε, αν κάποιος θέλει απλά να παίξει με όρους δημοσιότητας, θα χρησιμοποιήσει τον τίτλο που έχουμε χρησιμοποιήσει, ότι προς το παρόν η κυβέρνηση παίζει από τα έτοιμα ή τρώει από τα έτοιμα. Ναι. Βέβαια, επειδή είναι μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στα θέματα της επικοινωνίας, και αυτό ίσχυε και προεκλογικά, βέβαια, το είχε παραδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης. Μέσα στη φούρια που έχουν να παρουσιάσουν έργο για των ανακοινώσεων, πολλές φορές ανακοινώνουν και έργα τα οποία είχαν προχωρήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, με αποκορύφωμα, ας πούμε, τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα που είχαν κλείσει έτσι κι αλλιώς από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και έργα όπως θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη πήγε σε ένα εργοστάσιο εμπορημάτων στην Ήπειρο που δουλεύει από τον Ιανουάριο, παράδειγμα σας λέω. Ναι. Μέσα σε αυτή την λογική λοιπόν, και εμείς αισθανόμαστε πολλές φορές την ανάγκη να πούμε ότι η χώρα και στον δημοσιονομικό δρόμο της κανονικότητας ευρωπαϊκής μπήκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάρα πολλές επενδύσεις ξεκίνησαν να σχεδιάζονται και υλοποιούνται τώρα, γιατί εμείς επιδιώξαμε να γίνει αυτή η αδειοδότηση. Θέλουμε να αποδίδονται, αν θέλετε, το Κέσαρ, το Κέσαρι. Δεν είναι όμως ισχύει κάτι τέτοιο πάντα. Είμαστε κι εμείς λιγάκι πιο προσεκτικοί και θέλουμε να ξεκαθαρίζουμε τα θέματα της επικοινωνίας τι έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωράει η χώρα μας μπροστά. Νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μην σταματήσει αυτή η πορεία προς τα μπροστά. Το θέμα του αν αποδίδονται τα εύσημα ορθώς ή όχι είναι ένα ζήτημα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να προχωράμε μπροστά, δηλαδή να γίνονται επενδύσεις. Δυστυχώς. Βλέπετε ότι γιατί είναι σημαία για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια, για τη σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το θέμα της ανάπτυξης, και μου κάνει εντύπωση που το λέτε αυτό. Πείτε μου, γιατί? Στην κατεύθυνση, και μπορώ να σας πω ότι τους έχουμε εκφράσει και στη Βουλή όταν συζητάγαμε για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ας βάλω μέσα εισαγωγικά τη λέξη αναπτυξιακό. Διαπίστωσα ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό λάθος, ας το πούμε έτσι, από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μια οριζόντια φορολογική λογική ελαφρύνσεων δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική. Αναπτυξιακή στρατηγική είναι να στοχεύσουμε σε κλάδους που έχουν προτεραιότητα για την Ελλάδα, να βρούμε δηλαδή σε ποιες περιοχές έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε ποια αντικείμενα και σε ποιους τομείς η οικονομία μας θα έχει μακροπρόθεσμο όφελος, για να έχουμε δουλειά για πολλά χρόνια, να έχουμε και υπεραξία και κέρδη για πολλά χρόνια. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Ναι. Παραδείγματος χάρη το θέμα της κυκλικής οικονομίας, το θέμα του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος, ας το πούμε έτσι, το θέμα της καινοτόμου μεταποίησης που έχει να κάνει και με την νέα βιομηχανική επανάσταση, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την καινοτομία στην τεχνολογία, προφανώς είναι αντικείμενα τα οποία έχουν ανταγωνιστικότητα και προοπτική. Το real estate έχω μία επιφύλαξη για το αν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Η ανάκαμψη της οικοδομής, ναι, με τους παλαιούς όρους της αντιπαροχής, έχω μία επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι όλες οι οικονομικές μορφές αποτελεσματικές για να έχεις βιώσιμη οικονομία. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κινείται χωρίς προγραμματισμό στο επίπεδο της ανάπτυξης. Δεν έχει δηλαδή στόχευση. Και αν σε όλα αυτά βάλω και τη μεγάλη ανησυχία που έχουμε όλοι μας για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και του πλανήτη, πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς το τελευταίο νομοσχέδιο αφαίρεσε ο κύριος Γεωργιάδης την ανάγκη συμβατότητας με την αναπτυξιακή στρατηγική των χρηματοδοτήσεων. Άρα χρηματοδοτούμε δηλαδή χωρίς σχέδιο και κριτήριο. Αυτό είναι ανησυχητικό. Μάλιστα. Στο επίπεδο του γενικού σχεδιασμού. Όμως, να σας πω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κάποια πράγματα που μας αφορούν. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης την λεγόμενη ελεύθερη οικονομική ζώνη. Δεν έχει μπει σε λεπτομέρειες, βέβαια. Ναι, αλλά δεν το έχουμε δει μορφοποιημένο ακόμα. Έχουμε αυτή την εξαγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ανακοίνωσε. Ναι. Εγώ δεν θα το σχολιάσω, γιατί περιμένουμε να δούμε τα περιεχόμενά της. Όμως, ανακοίνωσε ότι αυτή η ελεύθερη οικονομική ζώνη θα γίνει στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου. Ακριβώς. Στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου όμως έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός για να γίνει το μεγάλο εμπορευματικό κέντρο, το λεγόμενο Logistics Center, που θα συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που πλέον αναβαθμίζεται ισχυρά, με όλες τις μεταφορές προς τα Βαλκάνια και προς την Ευρώπη. Δηλαδή, που θα είναι όλα τα κοντέινερ, θα πηγαίνουν όλες οι νταλίκες, όλοι οι σιδηρόδρομοι, όλες οι γραμμές.
και από εκεί θα ξεκινάει όλο το βαρύ εμπόριο, ας το πούμε έτσι, το διαμετακομιστικό εμπόριο προς τα Βαλκάνια που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, προς το Δούναβι και προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτά δύο σχέδια λοιπόν τώρα διαπιστώνω και διαπιστώνουμε όλοι νομίζω ότι συγκρούονται. Όμως η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μείνει χωρίς το διαμετακομιστικό της κέντρο, χωρίς το logistics center, γιατί αλλιώς το λιμάνι μας θα είναι κουτσό. Όλοι μας θέλαμε ένα λιμάνι μεγάλο στην πόλη, όχι μόνο για να έχουμε πλαζιερόπλια, θέλαμε για να έχουμε ισχυρό εμπόριο και βιομηχανία και να τροφοδοτούμε τη βιομηχανία προς την Ενδοβαλκανική, γιατί θέλουμε πράγματι η Θεσσαλονίκη να είναι η Μητρόπολη των Βαλκανίων. Για τον ίδιο λόγο, πιθανά και αυτό ήταν και η αφετηρία, εγώ χθες ανήρτησα την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Hellenic Steel, μία από τις μεγάλες επενδύσεις, περίπου 100 εκατομμυρίων, δεν κάνω λάθος, ξεκινάει, που θα ξεκινήσουν για να μπορέσουμε να έχουμε και χάλιβα, γιατί ξέρετε χρειαζόμαστε και κάποια βασικά υλικά για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως το στρατόπεδο Γκόνου είναι ένα μεγάλο ερώτημα για μας. Και ιδιαίτερα το Logistics Center, εγώ και πρόσφατα σε ένα συνέδριο που είναι στη Θεσσαλονίκη έβαλα ένα ερώτημα για την κυβέρνηση να μας απαντήσει στην κατεύθυνση αυτή, πού θα γίνει το Logistics Center της πόλης. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίσης, μιας και μιλάμε για επενδύσεις, μία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει εμείς ως κυβέρνηση με το Υπουργείο Οικονομίας, συγκεκριμένα εγώ και ο Στέργιος Επιτσόρλας, ήταν το θέμα της οργάνωσης της βιομηχανικής ζώνης στο Καλοχώρι. Ναι, η οποία είναι άναρχη δεκαετίες, την ξέρετε την περιοχή, την ξέρουμε πολύ. Υπήρχε μια περιοχή η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα, δρόμοι γεμάτοι λάσπες, πολύ στενοί, χωρίς βασικές υποδομές που θα μπορούσε πολλά να προβλήματα, πάρα πολλά. Όταν βρέχει λίμνες παντού, γίνεται ένα λοιπόν. Ανατέθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση δική μας η πρώτη μελέτη για την οργάνωση αυτή της άτυπης περιοχής, της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης, η οποία από ό,τι έχω συζητήσει και με τον νέο δήμαρχο του ΔΕΛΤΑ, αλλά και με τον προηγούμενο, γιατί αυτές οι συζητήσεις είχαν γίνει και με τους δύο δημάρχους, αλλά και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών, πρέπει να είναι ένα μοντέλο αυτοργάνωσης, θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένα πείραμα όπου οι ίδιοι επιχειρηματίες θα έχουν τη διοίκηση και την οργάνωση και όλα τα βοηθητικά, τα utilities που λέμε, όλες τις υποδομές αυτής της βιομηχανικής περιοχής, αλλά ταυτόχρονα θα νοιάζονται και για το δικό τους αντικείμενο, για τη δικιά τους περιουσία και τη δικιά τους παραγωγή. Γιατί υπήρχε και μια αμέλεια, να το πω έτσι. Δηλαδή, μας ένιωσε ότι γινόταν μέσα επιχειρήσεις, αλλά δεν μας ένιωσε ότι γινόταν στον δρόμο έξω από αυτές. Πάντως, η οργάνωση της βιομηχανικής ζώνης στο Καλοχωρίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Επηρεάζει πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα που σας είπα, της ανάπτυξης και της βιομηχανικής ανάκαμψης της πόλης. Η Θεσσαλονίκη έχει βιομηχανική παράδοση. Έχει ένα πολύ ισχυρό πολυτεχνείο και γενικά έχει πάρα πολύ ισχυρό πανεπιστήμιο στα θέματα αυτά, της οικονομίας, της μεταποίησης, μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστική στο εξωτερικό. Και θα έλεγα ότι ακόμα και η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, η συμφωνία των Πρεσπών, στοχεύει στο να ενισχύσουμε το βιομηχανικό εξαγωγικό προφίλ της Ελλάδας. Υπάρχουν επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, αλλά είναι λίγες. Και πρέπει να ξεπεράσουν το οικογενειακό προφίλ και να έχουν αυτή την, αν θέλετε, ανταγωνιστικότητα που επιβάλλει η νέα βιομηχανική επανάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία ανοίξαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν σε αναπτυξιακό σχέδιο, είναι καταγεγραμμένα δηλαδή στο growth strategy της χώρας, στην αναπτυξιακή στρατηγική. Η δική μου ανησυχία είναι μόνο μη χαθεί αυτή η παρακαταθήκη. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Επέλεξαν οι Έλληνες μια άλλη κυβέρνηση. Εμείς την κρίνουμε αντιπολιτευτικά. Αλλά να μην γυρίσουμε και πίσω. Αυτό είναι που είπα, κύριε Παπαδόπουλε, στην δημόσια τοποθέτηση. Να σας ρωτήσω κάτι, καθώς έχουμε μπει και σε πολιτικά θέματα ακόμα βαθύτερα, θα έλεγα. Έχουμε αυτές τις ημέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Βλέπουμε αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕ και διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει από εκεί πάνω στην συζήτηση και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, πολίτες, οι οποίοι έχουν κατά νου ότι θέλουν να επικρατήσει μια αίσθηση νομιμότητας και στα πανεπιστήμια. Γιατί ποιος δεν το ήθελε? Γιατί κρίνεστε πολύ σκληρά, θα έλεγα, σαν ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φάμελε, κρίνεστε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι υποστηρίζετε τα κέντρα αυτά ανομίας, τους μπαχαλάκηδες, ξέρετε, πολλά μπορεί να σας προσάπτουν κάθε μέρα. Γι' αυτό και σας ρωτάω, τι απαντάτε σε αυτό το πράγμα? Αυτή είναι μια ψευδέστατη προπαγάνδα, θέλω να το ξεκαθαρίσω, ανησυχητική.
Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει πολιτική μέσα από το δόγμα τάξη και ασφάλεια. Όμως πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε τις σχολές αστυνομικών. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες, ας μιλήσουμε με συγκεκριμένα ντοκουμέντα. Βέβαια, θα σας πει κανείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης τώρα κάνει προσλήψεις αστυνομικών. Ναι, αλλά δεν κάνει μέσα από τις σχολές. Αυτό πάλι δεν το ξέρω, το καταλαβαίνει ο κόσμος εύκολα, αλλά ξέρετε, οι ίδιοι που κλείσανε τις σχολές. Ναι. Που βγάζανε στελέχη από τα παιδιά μας, από τα λύκεια δηλαδή, βγάζανε στελέχη αστυνομικούς που τελειώνανε πανελλαδικές εξετάσεις, μπαίνανε στις σχολές αυτές μέσα από μοριοδότηση, τις κλείσανε τις σχολές αυτές. Εμείς τις ξανανοίξαμε, πρέπει να σας πω, μετά το 2016. Και μάλιστα σχολές σε ευαίσθητες περιοχές, νομίζω ότι είχε και στον Εύρο και στη Ροδόπη σχολές και τις είχαν κλείσει αυτοί οι πατριώτες, λέω με εισαγωγικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα τα στελέχη δεν προκύπτουν από τη διαδικασία των αστυνομικών σχολών. Ούτε έχουν την εκπαίδευση τη δίχρονη. Είναι με ειδικά κριτήρια και δεν έχουν πρόσβαση όλοι με τα ίδια κριτήρια, όλα τα Ελληνόπουλα που θέλουν δουλειά. Αλλά και αυτό ας το κρατήσουμε στην άκρη ως προς τις λογικές, αν θέλετε, τις, νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερα κριτήρια κάποιες κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι οι πλήρες αστυνομικοί με τα πλήρια ανακριτικά καθήκοντα που μπορούν να στελεχώσουν για την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Πάλι κατά την άποψή μου μόνο εμπορίου, εντυπώσεων και όχι πραγματικής τάξης και ασφάλειας. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να σας πω ότι στα πανεπιστήμια υπήρχε έτσι κι αλλιώς η δυνατότητα να παρέμβει η αστυνομία. Παραδείγματος χάρη, να ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι βρέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην πρώην ΟΣΟΕ, μια αποθήκη με εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιούνταν για επεισόδια. Ναι. Το λέω έτσι γιατί η αστυνομία ή θα έλεγα καλύτερα η κυβέρνηση επεδίωκε να βρει μάλλον κάποια γιάφκα για να το πουλήσει λίγο περισσότερο επικοινωνιακά, δεν της βγήκε, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θεωρώ ότι και για αυτή την αποθήκη η αστυνομία είχε δικαίωμα και πριν την κατάργηση του ασύλου να μπει. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Δεν άλλαξε τίποτα η κατάργηση του ασύλου ως προς την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Τι άλλαξε όμως, ότι μπήκαν τα μάτια μέσα στην ΑΣΟΕ και δήραν φοιτητές που δεν είχαν καμία σχέση με τη γιάφκα. Η κυβέρνηση δηλαδή προσπάθησε να δείξει μια λανθασμένη πυγμή εναντίον φοιτητών που δεν είχαν συμμετοχή σε οποιαδήποτε παραβατικότητα. Χτύπησε δηλαδή από τον καλά του φοιτητρία και στον δρόμο που, δεν, που απλά υπήρχαν στο πεζοδρόμιο, για να δείξει ένα προφίλ τάξης και ασφάλειας και να κρύψει τις πολύ μεγάλες αδυναμίες που έχει το ίδιο Υπουργείο στο μεταναστευτικό. Γιατί πρόσφατα και ακόμα και στην Κεντρική Επιτροπή της Δημοκρατίας, αλλά και γενικότερα, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια γιατί μαλώνει η Νέα Δημοκρατία με τα στελέχη της, διότι τώρα ανακάλυψε ότι το μεταναστευτικό έχει γεωπολιτικούς λόγους και θέλει να μεταφέρει στην υπηρετική χώρα πρόσφυγες. Για να τα κρύψει λοιπόν όλα αυτά, τι πάει να κάνει? Επιθέσεις στα εξάρχεια, επιθέσεις σε φοιτητές. Στα εξάρχεια, αντί να εξαρθρώσει τα κυκλώματα που υπήρχαν ιδιαίτερα στα ναρκωτικά και στους τοξικομανείς, ασχολείται με μικρά παιδιά και γυναίκες μεταναστών πρώτον. Και μάλιστα αν είχε πει ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε παραβατικότητα στα εξάρχεια, μάλλον ρίχνει λάδι στη φωτιά. Το ίδιο έκανε και στην ΑΣΟΕ. Για να δημιουργήσει μια εικόνα και όχι πραγματικότητα, παραλαμβάνω, όχι για να αποκαταστήσει πραγματική παραβατικότητα, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς υποστηρίζει οποιαδήποτε μπαχαλοποίηση της ζωής μας. Προφανώς θα έλεγα ότι. Εμείς όλοι σαν Ελλάδα ματώσαμε για να γυρίσουμε σε κανονικότητα. Η μπαχαλοποίηση ήταν όταν χρωστάγαμε σε όλους και η Ελλάδα δεν είχε πρόσωπο πουθενά. Ήταν το μαύρο πρόβλημα της Ευρώπης. Αυτή ήταν η υποτίμηση της ελληνικής ζωής και της ελληνικής δημοκρατίας. Λοιπόν, ματώσαμε όλοι μαζί για να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα και να αρχίσουν τα πράγματα να λειτουργούν. Και μάλιστα να λειτουργούν, επιτρέψτε να σας πω κύριε Παπαδόπουλε, και στο επίπεδο της κοινωνικής συνοχής. Γιατί αν δεν αποκαταστήσεις την πρόσβαση των πολιτών στην εργασία, άρα στο εισόδημα και ταυτόχρονα στην υγεία και στην παιδεία, τότε θα έχεις μεγάλα προβλήματα κοινωνικών συγκρούσεων. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, της δικής μας τουλάχιστον. Δυστυχώς ο κύριος Προσοχοίδης επέλεξε με αυτήν την επίδειξη πυγμής μετά την αποκάλυψη του συγκεκριμένης αποθήκης, γιατί να σας πω ότι τα επεισόδια δεν γίνανε όταν μπήκε μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αστυνομία και βρήκανε την αποθήκη αυτή με τον πιθανό εξοπλισμό, ας το πούμε έτσι, τον πιθανά επικίνδυνο εξοπλισμό. Τα επεισόδια γίνανε την επόμενη μέρα. Πήγαν και στήσαν δηλαδή ένα επεισόδιο με ΜΑΤ, άχρηστο, αχρίαστο, την επόμενη μέρα, όταν απλά ο φοιτητικός σύλλογος ήθελε να μπει να κάνει συνέλευση, που ήταν δικαίωμά του. Αμφισβητούν λοιπόν απλά το δικαίωμα των παιδιών μας να είναι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και κατά την άποψή μου, κύριε Παπαδόπουλο, σε έναν βαθμό αμφισβητούν και το δημόσιο πανεπιστήμιο.
διότι δεν θέλει το δημόσιο πνεύμα στην δημοκρατία, επιδιώκει, και το έχει πει η κυρία Κεραμέως με πάρα πολλούς τρόπους, να υπάρχει ιδιωτικοποίηση και στην ανώτατη εκπαίδευση. Προφανώς έχουν κάποιους πολιτούς που έχουν ΙΕΚ και κολέγια και θέλουν να τους βολέψουν, γιατί το είχε κάνει στο παρελθόν αυτό η Νέα Δημοκρατία, εις βάρος των παιδιών μας που είναι στα πανεπιστήμια. Γιατί όλοι πληρώνουμε για να έχουμε καλά πανεπιστήμια. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλά πανεπιστήμια και τα Ελληνόπουλα, αγόρια και κορίτσια, να βρίσκουν καλές δουλειές στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει τη λογική ότι πρέπει να έχει τη λογική του γκλομπ στα πανεπιστήμια, και από εκεί και μετά, όταν βγουν τα παιδιά στη δουλειά, να έχουν τη λογική των 650 ευρώ. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του αυταρχισμού, το οποίο το βλέπουμε. Καταργούνται συλλογικές συμβάσεις. Ο κύριος Βρούτσης έχει πρόσφατα προβεί σε πάρα πολλές αντεργατικές ρυθμίσεις. Το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για τη ΔΕΗ προβλέπει ατομικές συμβάσεις στη ΔΕΗ και 650 ευρώ μισθό. Και το νομοσχέδιο του κύριου Γεωργιάδη για την ανάπτυξη με μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος προέβλεπε, αυτό το αναπτυξιακό εισαγωγικά, ότι θα υπάρχει μείωση των μισθών. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε εσείς κάποια χώρα να αναπτύσσετε με μείωση των μισθών? Αυτό είναι το όνειρό μας. Ποια ανάπτυξη θέλουμε με μείωση των μισθών των νέων παιδιών? Αυτό είναι ένα σενάριο, κατά την άποψή μου. Εμείς λοιπόν το ξαναλέμε. Θέλουμε δυνατό, δημόσιο, δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Και αυτό προφανώς δεν έχει καμία σχέση με μπάχαλα, με μπαχαλοποίηση. Έχει σχέση όμως με τη δημοκρατία που κατοχύρωσε η γιορτή του Πολυτεχνείου, η μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αυτή τη δημοκρατία θέλουμε. Που έφερε μια Ελλάδα σε προκοπή για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι επικίνδυνο λίγες μέρες πριν τη συγκέντρωση του Πολυτεχνείου ο κ. Χρυσοχοίδης να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Έκανε επίδειξη πυγμής για να κρύψει αδυναμίες του, γιατί το δόγμα τάξης και ασφάλεια που ο ίδιος πρεσβεύει δεν είναι αποτελεσματικό μέχρι στιγμής και έχει εκτεθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάμελε. Καθώς έχουμε περάσει, είμαστε στις 9:35. Θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.